Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτό το βίντεο θα λύσουμε μαζί μία από τις ασκήσεις της τράπεζας θεμάτων για τα μαθηματικά της πρώτης λυκείου. Ας περάσουμε λοιπόν στην εκφώνηση. Δίνεται η εξίσωση χ τετράγωνο μείον λάμδα χ συν λάμδα τετράγωνο συν λάμδα μείον 1 ίσον με το 0 με παράμετρο λάμδα ανήκει στο R. Α. Να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό λάμδα ώστε η εξίσωση αυτή να έχει ρίζες πραγματικές. Εφόσον μας δίνει μία εξίσωση που είναι δευτέρου βαθμού, δηλαδή τριώνυμο, και θέλουμε να βρούμε πότε έχει πραγματικές ρίζες, θα πρέπει κατευθείαν να το συνδέσουμε αυτό στη σκέψη μας με τη τιμή της διακρίνουσας. Ξέρουμε ότι εάν η διακρίνουσα είναι θετική, τότε έχει δύο ρίζες. Εάν η διακρίνουσα είναι ίση με το 0, τότε έχει μία διπλή, άρα και πάλι όμως πραγματικές ρίζες, ενώ μόνο αν η διακρίνουσα είναι αρνητική, δεν έχει καθόλου ρίζες. Άρα, εδώ, στην προηγουμένη περίπτωση, θέλουμε η τιμή της διακρίνουσας δέλτα να είναι ή μεγαλύτερη ή ίση από το 0. Θυμίζω ότι η διακρίνουσα δίνεται από τη σχέση β τετράγωνο μείον 4αγ, όπου το β είναι ο συντελεστής που βρίσκεται μπροστά από το χ, άρα εδώ το μείον λάμδα. Το α είναι ο συντελεστής του χ τετράγωνο, άρα εδώ το 1, ενώ το γ είναι ο σταθερός όρος. Εδώ είναι ουσιαστικά το γ αυτό το οποίο δεν συνοδεύεται καθόλου από καμία μεταβλητή, καθόλου από καμία χ. Μην μπερδεύουμε την παράμετρο με τη μεταβλητή, η μεταβλητή μας είναι το χ. Άρα, ως γ για το τύπο μας θα θεωρήσουμε όλη αυτή την παρένθεση, λάμδα τετράγωνο συν λάμδα μείον 1. Αντικαθιστώντας τώρα όπως βλέπετε μπροστά σας και κάνοντας προσεκτικά τις πράξεις, προέκυψε ότι το δέλτα, η διακρίνουσα, είναι ίση με μείον 3 λάμδα τετράγωνο, μείον 4 λάμδα συν 4. Και θέλω τώρα όλο αυτό να είναι μεγαλύτερο στο 0. Και πάλι είναι τριώνυμο. Εδώ τώρα θα πρέπει πάλι να χτυπάει ένα καμπανάκι στο μυαλό μας. Κάθε φορά που ακούμε πολυώνυμο δευτέρου βαθμού και πάνω, τριώνυμο και πάνω, σε ανίσωση, χρειάζομαι πινακάκι. Επομένως, θα πρέπει να κάνω πινακάκι για αυτό το τριώνυμο. Για να κάνω πινακάκι, πρέπει πρώτα να το φέρω στην παραγοντοποιημένη μορφή α επί χ μείον χ1 επί χ μείον χ2. Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει πρώτα να βρω τις ρίζες χ1, χ2. Για να βρω τις ρίζες, θα πρέπει να βρω τη νέα διακρίνουσα. Και πάλι από τον τύπο, β στο τετράγωνο μείον 4αγ. Κάνοντας τα προσεκτικά, βγαίνει ότι η νέα διακρίνουσα είναι ίση με 64, που είναι καλό γιατί έχει γνωστή ρίζα, και θα πάρω τώρα τις τιμές λάμδα 1, λάμδα 2 από τη σχέση μείον β συμπλην ρίζα δέλτα δια 2α. Άρα, μείον, προσοχή στα πρόσημα, το μείον 4 συμπλην ρίζα 64 προς 2 επί μείον 3, οπότε συν 4 συμπλην 8 διά μείον 6, μία φορά θα φτιάξουμε μία σχέση με το συν, μία φορά με το πλην, και θα έχουμε 4 συν 8 προς μείον 6 ίσον μείον 2 και 4 μείον 8 προς μείον 6 ίσον 2 τρίτα. Άρα αυτές είναι οι ρίζες μου. Θα πάω τώρα στη μορφή α επί λάμδα μείον λάμδα 1 επί λάμδα μείον λάμδα 2 και θα το γράψω όλο αυτό το τριώνυμο μείον 3 επί λάμδα μείον το μείον 2, άρα λάμδα συν 2, επί λάμδα μείον το 2 τρίτα. Τώρα που έχω την παραγοντοποιημένη μορφή, θα πάω να φτιάχνω το πινακάκι μου. Αριστερά, στην κάθε τη στήλη, θα βάλω κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες, μαζί και με το μείον 3. Μείον 3, λάμδα συν 2, λάμδα μείον 2 τρίτα. Οριζόντια πάνω θα βάλω τις ρίζες του, δηλαδή για ποιες τιμές μηδενίστηκε. Και θα τις βάλω σε αύξα σειρά, από το μικρότερο στα αριστερά προς το μεγαλύτερο στα δεξιά. Αυτές είναι οι τιμές μείον 2 και 2 τρίτα. Και μετά θα παίξω με τα πρόσημα. Το μείον 3 είναι παντού αρνητικό. Το λάμδα συν 2 θα γίνει 0 αν στη θέση του λάμδα βάλουμε το μείον 2. Δεξιά θα γίνει συν, ενώ αριστερά πλην. Το λάμδα μείον 2 τρίτα θα γίνει 0 αν στη θέση του λάμδα βάλω το 2 τρίτα. Προς τα δεξιά θα είναι συν, προς τα αριστερά πλην. Τέλος, και εδώ το έχω κάνει με κόκκινο, θέλω το πρόσημο όλου του τριωνύμου. Αυτό με ενδιέφερε. Για να το βρω αυτό, ένας τρόπος είναι να αρχίσω να τα πολλαπλασιάζω ένα-ένα. Δηλαδή για την αριστερή στήλη θα έλεγα πλην επί πλην, συν ξανά επί πλην, πλην. Επειδή όμως αυτό ίσως κάποιες φορές να είναι κουραστικό,
Ένας πιο γρήγορος τρόπος είναι να μετράω το πλήθος από τα πλήν. Εάν έχω ζυγό αριθμό από πλήν, τότε θα είναι συν το αποτέλεσμα. Εάν έχω μονό αριθμό από πλήν, τότε το αποτέλεσμα θα είναι πλήν. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη στήλη έχω 1, 2, 3 αρνητικά πρόσημα, άρα πλήν. Στη δεύτερη στήλη έχω 2 αρνητικά πρόσημα, άρα συν. Στη τρίτη 1, άρα πλήν. Εγώ ήθελα να είμαστε θετικά. Επομένως, θα είμαστε για όλες τις τιμές του λάμδα από το μείον 2 κλειστό μέχρι το 2 τρίτα και πάλι κλειστό. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Να λύσετε την ανίσωση S τετράγωνο μείον P μείον 2 μεγαλύτερο στο 0, όπου S και P είναι αντίστοιχα το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της 1. Ωραία. Των ριζών της 1. Έχουμε λοιπόν και λέμε ότι έχω το χ τετράγωνο μείον λάμδα χ συν λάμδα τετράγωνο συν λάμδα μείον 1 ίσο με το 0. Αυτή ήταν η 1. Εδώ τώρα δεν μπορώ να πάω να τη λύσω για να βρω τις ρίζες της. Γιατί? Εάν έχεις δύο ρίζες, το άθροισμά τους είναι το μείον β προς α. Άρα το μείον μείον λάμδα προς 1. Δηλαδή το άθροισμά τους θα είναι λάμδα. Το γινόμενό τους, το π, θα είναι ίσον με γ προς α. Όπου, αντικαθιστώντας και πάλι, θα μου βγει λάμδα τετράγωνο συν λάμδα μείον 1. Άρα έχω και το άθροισμα και το γινόμενο. Και θα αντικαταστήσω τώρα στη σχέση S τετράγωνο μείον π μείον 2, μεγαλύτερο του 0. Άρα, λάμδα τετράγωνο μείον όλη αυτή την παρένθεση, δηλαδή λάμδα τετράγωνο συν λάμδα μείον 1, μείον 2 μεγαλύτερο του 0, απαλήφουμε την παρένθεση και τελικά καταλήγουμε στο ότι το λάμδα είναι μικρότερο ίσο του μείον 1. Προσοχή όμως, δεν θα πρέπει να ξεχάσω τους περιορισμούς που έχω ήδη από το α. Από το α είχαμε πει ότι έχω πραγματικές ρίζες μόνο όταν το λάμδα είναι ανάμεσα στο μείον 2 και στο 2 τρίτα. Τώρα βρήκαμε έξτρα ότι το λάμδα πρέπει να είναι μικρότερο ίσο από το μείον 1. Άρα, εάν συνδυάσουμε αυτά τα δύο, καταλήγουμε ότι αυτό που θέλαμε είναι το λάμδα να είναι μικρότερο ή ίσο από το μείον 1 και ταυτόχρονα μεγαλύτερο ή ίσο από το μείον 2. Και αυτή είναι και η λύση της άσκησης. Για οποιαδήποτε απορία σας δημιουργηθεί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τη λύσαμε, μπορείτε να αφήσετε οποιοδήποτε σχόλιο κάτω από το βίντεο. Όπως πάντα, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.